Φίλες και φίλοι, ελάτε να υποδεχθούμε όλοι μαζί τον σεβασμιότατο Πειραιός. Τον καλημερίζω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, σεβασμιότατε. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους σου. Και είναι μεγάλη μου τιμή να μιλώ μαζί σου, γιατί με την ευγένειά σου, τη σοφία σου, τον αγώνα σου, τον διαχρονικό αγώνα σου, έχεις αποβεί η φωνή του λαού μας. Και δεν το λέω να σε κολακεύσω, είναι η πραγματικότητα. Άλλωστε το γνωρίζεις και εσύ από τους τόσους και τόσους που καταφεύγουν στην αγάπη σου και στην προσφορά σου. Κρατώ τα λόγια σας, είναι βάλσαμο για μένα, σεβασμιότατε. Αλλά πληγωθήκαμε. Πληγωθήκαμε πολύ όταν ακούσαμε το Δεύρο έξω. Για 10.000 κληρικούς. Και μου τηλεφωνούν και μου λένε τι κακό κάναμε. Είμαστε ο συνδετικός κρίκος της ελληνικής περιφέρειας με όλους τους ανθρώπους. Είμαστε στη χαρά τους. Είμαστε στη θλίψη τους. Είμαστε παντού. Είμαστε παρόντες σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Και τελικά φάγαμε μια κλωτσιά και βρεθήκαμε εκτός. Σεβασμιότατε, τι συμβαίνει? Τι προσλαμβάνετε εσείς? Αγαπητέ Γιώργο, ελάτε. Είστε, μπορεί να σας ακούει κάποιος ατέλειωτες ώρες. Σας ευχαριστώ θερμά. Ιερουργείτε. Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου. Και σου εύχομαι και εσύ να ιερουργείς το μυστήριο της επικοινωνίας και της γνώσεως των πραγμάτων. Διότι λειτουργείς ως ένας πραγματικός ιεραπόστολος του κοινωνικού βίου. Και σε συγχαίρω από τα βάθη της ψυχής μου. Να είστε καλά. Ιερουργείτε στο πιο κρίσιμο σημείο της πατρίδος μας, και που υπάρχει ανεργία και που υπάρχει φτώχεια. Είναι η ναυτική μας, είναι 1.000 πράγματα. Είστε κοντά στον κόσμο, σας ευχαριστώ και το λέω εγώ δημόσια. Εγώ θα ήθελα από την εκπομπή σου να ευχαριστήσω, ναι. Γιώργο. Μου ναι. δίνεις την ευκαιρία να ευχαριστήσω ναι. και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να βάλω ευδαθιαία μετάνοια ναι. στους εθελοντάς και εθελέντριες της Μητροπόλεως Πειραιός, οι οποίοι καθημερινώς προσφέρουν 7.000 μερίδες φαγητό σε εμπεριστάτους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους, την εθνότητά τους, την καταγωγή τους, την όποια κατάστασή τους. Σε αυτούς αξίζουν τα συγχαρητήρια και η απέραντη ευγνωμοσύνη όλων μας. Ακριβώς, έχω δει ναυτικούς να έρχονται στην Αγία Τριάδα για ένα πιάτο φαγητό. Γιατί ναι. ξέμειναν στη στεριά οι άνθρωποι και έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Σεβασμιότατε, κάθε φορά που προκύπτει θέμα, θέλω τα φώτα σας και κάτι άλλο. Είναι αυτό που έγινε, δεν καταπίνεται εύκολα με τους 10.000 κληρικούς. Δεν καταπίνεται εύκολα, σεβασμιότατε. Να το ξέρετε.